δεν πατάει ο Κρέσπο καθόλου καλά. Και κάποια στιγμή, άμα φύγει και λίγο χώρο, είναι μεγάλο προβλήμα. Και ψηλά είναι πολύ κακό. Και προβλέπω, είμαστε στο 30, ότι το μάτι θα έχει αποβολή. Το μάτι θα έχει αποβολή. Τώρα, ποιο θα την έχει, δεν ξέρω. Θα έχει αποβολή. Πάμε. Πάω, πρέπει να βάλει παιχταρά στη δεξιά πλευρά στα εξτρέμ. Δημιουργούνται θέματα εκεί γιατί ο Μάτος έχει τον Μπακασέτα, ο οποίος δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Και ο Λεμπιός έχει κάνει 2-3 κακές εκτελέσεις. Δείχνει όμως η ΑΕΚ εκεί να είναι ευάλωτη. Πάω, πρέπει να κάνει αλλαγή το ΜΑΚ. Το ΜΑΚ οπωσδήποτε σαν δεξιό εξτρέμ. Ή το Τζάλμα. Ο Λεμπιός είναι αρνητικός. Δηλαδή πάνω στην αδυναμία της ΑΕΚ, ο Πάου βγάζει τα δημιουργία. Θα έβαζε η κουράδα αυτή η γκολ. Αυτός ο ανύπαρτος θα έβαζε γκολ. Αυτό είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Αυτή η κουράδα θα έβαζε γκολ. Η ομορφιά του ποδοσφαίρου είναι αυτή. Ναι, η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Για όμως τα στιγμένα που λέμε ότι στον αέρα έχουμε θέματα. Θα μπει γκολ από τον αέρα. Για να δούμε την πρόβλεψή μας. Ότι ο αέρας θα καθορίσει το μάτς. Για την εκτέλεση του Βιερινίας φίλης ο Κομίνης πριν πάει με το πόδιο Πάρκα στην απομάκρυνση. Καλή κοντά. Α, και η ΑΕΚ επίσης. Η ΑΕΚ. Λάθος επιλογή του Μπάρκα. Ο Μπάρκας είναι κρύος τερματοφύλακας. Ο Τσιτώτας με τέτοια φάση. Εκτός αν είχε πρόβλημα το παιδί, δεν ξέρω. Εκτός αν είχε πρόβλημα ο Τσιτώτας, σε μεγάλη φόρμα. Ο Μπάρκας είναι η αλλαγή σου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο επιλέχθη. Δεν ξέρω το ρεπορτάζ σας, για να μην βγω μαλάκα στο ρεπορτάζ. Για να δούμε τα στιμένα. Ο Φρίγιοβιτς, που δεν είναι ο Τσιγκρίσκης. Εκτέλεσε ο Βιερίνια Μπάρκας. Ποιος θέμα το δεν μ' αρέσει. Είμαι πολύ αγαπημένο φίλε. Τι έπαθε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου. Εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες. Πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική. Και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target. Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.